Καλησπέρα σας και από μένα. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη Μαριάννα Τιτζίλα και στον Κώστα του Παπαδόπουλο που σήμερα μου έκαναν την τιμή να συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Κατερίνα Σεργίδη που είναι η ψυχή της των εκδόσεων, μάλλον της σειράς του κριτική έρευνα και της εκδόσης της Μάρξη για τη δυνατότητα που μου έδωσαν, το πείμα που μου έδωσαν να εκδοθεί αυτό το βιβλίο. Ευχαριστώ επίσης όλους εσάς που ήρθατε εδώ, στους μαθητές μου, παλιούς μαθητές μου, που με συγκίνησαν πάρα πολύ που τους είδα εδώ, από όλα τα σχολεία που πέρασα, τον Ορέστη, από το ειδικό σχολείο, τον Θανάση, τη Μαρία, τη Φωτεινή, από το 52 Λύκειο, την Κατερίνα, τη Χάρης, από το πειραματικό. Συγγνώμη, δεν έχω εντοπίσει ακόμα κάτι, θα τους έκανα. Και βεβαίως τους εκλεκτούς συναδέλφους που ήρθαν σήμερα από πάλι από όλα τα σχολεία και αυτό πάλι με συγκίνησε. Και σας ευχαριστώ θερμά και όλους εσάς και τη Μηδενική Ανασύνη εδώ, η οποία κινητοποίησε και κινητοποιήθηκε όχι μόνο για να γίνει ο κόρυφος βάσης, αλλά και για να γίνει γνωστό το βιβλίο. Από καρδιά σε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας. Τώρα, δεν είναι εύκολο να μιλάς για το... Φαντάζομαι, τώρα μην σας κάνω και τον συγγραφέα, ένα βιβλίο, έτσι. Δεν είναι όμως εύκολο, όπως το βιώνω σήμερα αυτό. Έκανα διάφορα σενάρια, ας πούμε, να το πω, τι θα έπρεπε να πω. Θα πω κάποια πράγματα για το βιβλίο αυτό. Ένα βιβλίο το οποίο ξεκίνησε πολύ καιρό πριν την έρευνα. Ένα βιβλίο το οποίο ξεκίνησε ουσιαστικά τα τέλη της δεκαετίας του 90, όταν ψαχνόμουν κι εγώ πώς θα βηματίσω έτσι επιστημονικά, πώς θα συνεχίσω, είχα τελειώσει τις σπουδές μου, το πρώτο πτυχίο. Και συναντήθηκα με δική μου έτσι επιμονή με μια γυναίκα η οποία θεωρώ ότι επηρέασε πάρα πολύ και τη θεωρώ ένα μεγάλο κεφάλαιο το αναπήρια στην Ελλάδα. Δεν είμαι εδώ σήμερα γιατί συμβαίνει ένα πολύ δύσκολο οικογενειακό της θέμα. Την Υπερενίκη Σταγάκη. Η Υπερενίκη Σταγάκη ήταν για μένα η μέντορας μου. Μου άνοιξε απλόχερα τότε την βιβλιοθήκη της, είχε μόλις επιστρέψει από το Λονδίνο, κοινωνική λειτουργός και ανθρωπολόγος με ειδίκευση την ανθρωπολογία της υγείας, είχε μελετήσει τότε τους ανθρώπους με σκλήρυνση κατά πλάτος, αλλά κυρίως αυτό που με μετέφερε ήταν ο δυναμισμός της να συνεχίσω. Δεν ήταν εύκολο. Όλα έδειχναν ότι έπρεπε να πήγω κάποια στιγμή στο εξωτερικό, ούτε αυτό ήταν εύκολο για μένα. Έγινε μέσα από πολλές περιπέτειες και αναβολές και ξανά και ξανά και πίσω πώς. Και όταν τέλος πάντων έτσι ήρθαν τα πράγματα, προσλήφθηκα στο ειδικό σχολείο σαν να κινητοποιήθηκε κάτι μέσα μου για να καταλάβω τι ήθελα να κάνω επιστημονικά. Είχε βέβαια προηγηθεί η σχέση μου με τις σπουδές αναπηρίας στο Πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας.
όπου με είχαν πείσει, κάποιοι είχαν πείσει, να σας πω ένα περιστατικό τότε, όταν πρώτο εμφανίζομαι στην πρώτη αίθουσα, ήμουν έτσι ψαρωμένος, προσπαθώ να συναντηθώ με τον καθηγητή μου, τον Colin Bowles, ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια και προσωπικότητες στον χώρο, το σπουδών αναπηρίας διεθνώς. Τέλος πάντων, τον ειδοποιήσω, είναι μερικός μιλάει τον πιο ίδιο σου και του λέω, ξέρετε, δεν σας είδα αμέσως, δεν βλέπω καλά. Και με ένα ειρωνικό τρόπο έτσι με πλησιάστηκε, μου λέει κι εγώ. Πάρα πολλά πράγματα έχω να πω από αυτόν τον άνθρωπο, ήταν μια ελαφρή προσωπικότητα και είναι μια ελαφρή προσωπικότητα στον χώρο των σπουδών αναπηρίας. Γεννώντας τέλος πάντων, ύστερα από όλα αυτό το ταξίδι που είχα συνεπάρει, είχα ένα αίτημα τότε να δω τη σχέση της ανθρωπολογίας με τις σπουδές αναπηρίας. Αυτό το αποκριστάλλωμα δεν το αφαίρεσα από το βιβλίο, το έβαλα μέσα, γιατί παρόλο που δεν επίπτει ακριβώς την εκτογραφία, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για μένα αυτή η πολύ δύσκολη σχέση μεταξύ ανθρωπολογίας και σπουδών αναπηρίας, όπως μπαίνει στη μέση σε αυτό το διάλογο και η φεμινιστική κριτική. Μια σχέση όπου είδα ότι δίνει πάρα πολλά, έτσι, εισερμηνεύει σε πάρα πολλά ζητήματα και βάζει τόσα πολλά ερωτήματα, όχι μόνο για την αναπηρία, αλλά όπως πολύ σωστά επισήμανε η Μαριάννα Ξύλα, για όλες το φάσμα των κοινωνικών επιστημών και βεβαίως το ζήτημα της πολιτικής πρακτικής. Για την πολυφωνική εμπειρία, για τη σχέση μεταξύ καταπιεστή και καταπιεζόμενου, για όλο αυτό το ζήτημα των κατηγοριοποιήσεων και τι είναι αυτές οι κατηγοριοποιήσεις, άνθρωποι με κινητικές δυσκολίες, άνθρωποι με αισθητηριακές βλάβες, άνθρωποι με νοητικές βλάβες κλπ. Τι σημαίνουν όλες αυτές οι κατηγοριοποιήσεις και εν τέλει αυτές οι κατηγοριοποιήσεις θα καταφέρουμε να τις μελετήσουμε μόνο όταν επικεντρωθούμε στο ανάπηρο σώμα. Και όπως πολύ σωστά μου είχε πει ο Μπάν τότε που μας είχαν και δώσει να διαβάσουμε και να σχολιάσουμε το ένα εξαιρετικό βιβλίο αμερικάνικο της Rosemary Garland Thompson, το ασυνήθιστα σώματα που αναφερόταν στην αναπηρία της Ηνωμένης Πολιτείας. Και μας λέει ο Μπάρνς τότε, αφού όλοι μας παρουσιάσαμε και είπαμε και είμαστε και πολύ περήφανοι για αυτό που είχαμε γράψει και είχαμε πει, πολιτισμικές διαστάσεις και το ένα και το άλλο και η εικόνα και ο αντικατοπισμός και ο κινηματογράφος και πώς κατασκευάζεται αυτό που λέγαμε ασυνήθιστο σώμα, μας βάζει κάτω και μας λέει, και τώρα που μάθατε πώς κατασκευάζεται το ανάπηρο σώμα, so what. Εκεί πραγματικά μένει ο κάθελος και είναι και λίγο ειρωνικό όλο αυτό. Το πήρα από πίσω από το διάστημα και τι πρέπει να μας πει, δηλαδή δεν αρκούν όλα αυτά τα πράγματα. Μου λέει, να το δεις μόνος σου. Και ξαναχαμογέλασε και με αγκάλιαζε όπως συνήθισε. Αγγιζόμασταν, πολύ αγγιζόμασταν και τι κατάλαβα, ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα ζήτημα με το άγγιγμα. Πολύ σωστά έχετε σημάνει Φερενίκη τότε την τελευταία επαφή της, δεν το βλέπεις. Σ' αγκαλιάζεις, κάνει εσείς, κάθεσαι σαν ένα κούνι και δεν μπορείς να ανοίξεις τα χέρια σου να το πιάσεις. Αυτό έχουμε πολιτισμικό ζήτημα με το θέμα του εγκλήματος, αλλά τέλος πάντων όλα είναι με βάση το σώμα. Η φεμινιστική κριτική επιμένει ότι είναι το σώμα. Οι σπουδές φύλου το ίδιο. Την αναπηρία όμως, έχω κάποιες ενστάσεις, το ότι και αυτό το
κατάλαβα πολύ μετά αυτή την ηρωνία του Μπαρ, το Show God. Και επειδή θα καταλάβουμε πώς κατασκευάζεται το ανάπηρο σώμα, σε τι βοηθάει την κοινωνία αυτό. Μήπως τελικά κατασκευάζουμε μέσα από τα κείμενά μας τη διαφορετικότητα με έναν πιο έτσι ακαδημαϊκό τρόπο. Το ζήτημα είναι πέρα από αυτό. Δηλαδή οι πολιτικές επιλογές, οι οποίες γίνονται, τα εκπαιδευτικά συστήματα, η αγορά εργασίας, το οικονομικό πρόβλημα, τα οποία διαμορφώνουν, όπως λένε, ως θεωρητήρια του κοινωνικού μοντέλου, θεωρητικά τι είναι ικανό εντός πολλών εισαγωγικών και ανάπηρο σώμα. Δηλαδή τι είναι παραγωγικό και ότι είναι ικανό αυτό το σώμα που γερνά, βλέπει, περπατάει, εργάζεται με πολύ συγκεκριμένους όρους. Όσο πιο σκληρά, τόσο πιο ικανό. Και εξομολύνονται έτσι άνθρωποι οι οποίοι δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες ενός οικονομικού συστήματος. Και δεν είναι μόνο το σώμα αυτό που θα μας δώσει. Βεβαίως λένε, έρχονται ανθρωπολόγοι και λένε ότι όλα εγγράφονται στο σώμα. Okay. Και επειδή εγγράφονται στο σώμα θα παριστάνουμε τους ανάπηρους όπου είναι εγγραμμένα σε όλα τα πολιτιστικά μας στοιχεία πάνω του πολιτισμού, όλο και του πολιτισμού πάνω στο σώμα μας. Κάπως πρέπει να το δούμε και λίγο διαφορετικά το ζήτημα. Αναπτύχθηκε στη μεγάλη πρωτενία από το Μάκη Όλιβερ, το Θάνσε, το Πρίσλεϊ τώρα και άλλους. Αυτό το έρευνα για την χειραφέτηση των ανάπηρων ατόμων. Στην Ελλάδα δεν είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό, δεν θα σας κουράσω γιατί. Είναι και ένα αντικείμενο ενός άλλου βιβλίου για το πώς δεν μπορεί να γίνει χειραφέτηση έρευνα στην Ελλάδα και ποια είναι τα διάφορα μπλοκαρίσματα που υπάρχουν. Αυτό είναι το ένα επίπεδο του βιβλίου. Το άλλο επίπεδο είναι η έρευνα, η οποία έγινε το ειδικό σχολείο, ένα σχολείο το οποίο τα πρώτο καιρό που μπήκαν σε αυτό, για να είμαι ειλικρινή, δεν καταλάβαινα το να κάνω. Δεν καταλάβαινα τη συνέχεια. Την αρχή το ιδεολόγησα ότι μπαίναμε στην εκπαίδευση από μια άλλη θέση, την άφησα μαθητής και την ξανασυναντώ ο εκπαιδευτικός, είναι πολύ λογικό. Δεν μου ακούσε όμως αυτή η εξήγηση. Και αυτό πήρα λοιπόν την απόφαση να προχωρήσω σε αυτή την έννοια αυτοκίνητη διευθυντή που έγινε υπό την επίβλεψη της Δήμητρας Διαφωματιανού. Σήμερα δυστυχώς δεν μπορεί να είναι μαζί μας γιατί είναι στο εξωτερικό, ενδεχομένως σε μια επόμενη παρουσίαση του βιβλίου. Και αυτή η τρομελή επιτροπή ήταν η Αθηνά Αθανασίου και η Ελένη Καταβολιχάλη, όπου το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας μου άνοιξε διάφορα ρεκόρτα και το ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και είναι από τα λίγα τμήματα στη χώρα που έκαναν ένα άνοιγμα στις πολιτιστικές σπουδές της σπουδή της αναπηρίας. Υπάρχουν και άλλα διδακτορικά που ακολούθησαν, όπως της Θέντας Ιερμαρινούδη για τους υποκειμονικότητα και άτομα με αυτισμό, δύο χρόνια μετά, και πρόπερση το διδακτορικό της Έλλειας Μαρίδη με τίτλο «Με τα μάτια το διπλό». Και βεβαίως υπάρχει και το βιβλίο που κυκλοφορεί το 2012 της Έβλης Κατζούλη από το Τμήμα Ιστορίας και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τους θαλασσινικούς, δηλαδή τους υπάρχοντες με φυσιολογική ανεμία. Αυτά είναι ουσιαστικά η τελευταία σοδειά σε έρευνες στην ανθρωπολογία, στην ελληνική ανθρωπολογία σε θέματα αναπηρίας. Διδακτορική διατυπώση, οι οποίες και συνομιλούν και δεν συνομιλούν μεταξύ τους. Εγώ διαφοροποιούμε αρκετά, διότι προσέγγισα πάρα πολύ τον τομέα των σπουδών αναπηρίας, της Αβέλτης Τάδης. Με βοήθησε πάρα πολύ, μου έδωσε πάρα πολύ έτσι
ως ανάπηρο άνθρωπο, δηλαδή καταλευταίωσα σε πολλά ζητήματα. Την Ελλάδα, ξέρετε, οι σπουδές αναπηρίας δεν είναι δεδομένες. Υπάρχουν βεβαίως σε διάφορα σε κάποια πανεπιστήμια και σε μεταπτυχιακά, αλλά δεν υπάρχει τόπος. Βέβαια, να πούμε ότι οι σπουδές αναπηρίας είναι μια αγγλοσαξονική υπόθεση. Αναπτύχθηκαν στην Μεγάλη Βρετανία και κατόπιν στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι δύο ακτές του Ατλαντικού συνομιλούν πάνω σε αυτό το θέμα. Και δεν, όχι τόσο πολύ στην υπηρετική Ευρώπη, όσον αφορά τη Μεγάλη Βρετανία που είναι πρωτοπόρος στον χώρο αυτό, εξηγείται γιατί. Γιατί πλέον μέχρι πριν την εκλογή της Thatcher είχαμε ένα πολύ έτσι, εκτεταμένο κράτος πρόνοιας που ουσιαστικά γέννησε αυτή την κριτική στον χώρο της αναπηρίας και κυρίως μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ το 1973, όπου περνάει μετά από την Καλιφόρνια τις αντιπολεμικές δηλώσεις που ακούγεται η φωνή των βετεράνων που γύρισαν ως ανάπηροι πολέμου τότε και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακαλύπτουν εκ νέου την αναπηρία, περνάει αυτό το κίνημα της αυτόνομης διαβίωσης που αναπτύχθηκε τότε και στην άλλη ακτή του Ατλαντικού, στη Μεγάλη Βρετανία, και μεγαλουργεί διότι είχε πρόσφορο έδαφος. Είχε πρόσφορο έδαφος γιατί υπήρχε κράτος πρόνοιας. Υπήρχε η δομή, φροντίδα στην κοινότητα, δεν είχε αναπτυχθεί μόνο η δευτεροβάθμια περίθαλψη, αλλά και η πρωτοβάθμια. Υπήρχε αυτό το κομμάτι στην εκπαίδευση όπου είχε ήδη δημιουργηθεί η αποκέντρωση των σχολικών μονάδων και δεν υπήρχε αυτή η άμεση σύνδεση με το Υπουργείο Παιδείας, αλλά υπήρχε υπήρχε μεγαλύτερη αυτονομία και έτσι μπορέσανε να δουλέψουν πάρα πολύ πιο αποτελεσματικά τη συμπερίληψη των αναπηρών αυτών. Στον Ευρωπαϊκό Νότο τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά, όπως πολύ σωστά επισήμανε ο Κώστας Παπαδόπουλος και φαίνεται και στο βιβλίο και είναι ένα από τα συμπεράσματά μου, ότι στην Ελλάδα η αναπηρία είναι οικογενειακή και προσωπική τραγωδία και όχι ένα συλλογικό ή κρατικό ζήτημα. Είναι γνωστό από άλλες επιστημονικές μελέτες ότι η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα είναι οικογενειακή υπόθεση, οικογενειοκεντρική, κάτι το οποίο συνέβαινε πάρα πολύ το κράτος για να βάλει το λόγο απ' έξω. Όταν βλέπουμε πλαμπή στα νοσοκομεία κλπ. Την σύζυγο να έχει αντικαταστήσει τον νοσηλευτή την νοσηλεύτρια, καταλαβαίνετε ότι αυτό αυτόματα δημιούργησε ένα ζήτημα της φροντίδας να είναι κλεισμένο πιο πολύ εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος και φάνηκε και τώρα στην περίοδο της προσφυγικής κρίσης ότι αρκετοί συμπολίτες μας που εμένουν σε φαντασιακό επίπεδο, όχι πάντα με πραγματικούς όρους, το πατρίστος και η οικογένεια, δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να αναγνωρίσουν την εξοικογενειακή φροντίδα, δηλαδή το πώς μπορούμε να φροντίσουμε ανθρώπους που δεν είναι δικοί μας. Όλα αυτά έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους και τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκε και η ειδική εκπαίδευση στη χώρα. Λοιπόν, τα ειδικά σχολεία άρχισε τουλάχιστον στο πλαίσιο του κοινωνικού μοντέλου και είχαν και τα φόντα, εννοώ τα οικονομικά, γιατί μπορεί οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί να σκοτώνουν τα παιδιά όλου του κόσμου, αλλά τα δικά τους με χαρά τα φροντίζουν. Ή ανάπτυξαν ένα έτσι, πολύ ενδιαφέρον μοντέλο, το οποίο βεβαίως μετά τον Τόνι Μπλερ και που μόνο το ασχετικό του Ενωτικού Κόμματος δεν ήταν, υπήρξε μια συρρήκνωση
όχι μόνο από τη Θάλασσα, συνεχίστηκε και τώρα το κοινωνικό μοντέλο πολιτικά στη Μεγάλη Βρετανία περιορίζεται στο left party του Labour Party, δηλαδή στα πολύ αριστερά του κομμάτια και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κρίση και εκεί. Όμως είχα προλάβει να κάνω κάποιες δομές, οι οποίες σε πολλά σημεία δεν ταρακουνήθηκαν τόσο πολύ, ακόμα και με το Brexit, το οποίο αν θέλετε, ναι με το Brexit, αλλά υπήρχε ένα ζήτημα, ήταν πιο άνετοι μάλλον για να το κάνουν αυτό, διότι δεν εξαρτιόντουσαν από την κοινωνική πολιτική της ΕΕ, ήταν η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία είχε την δυνατότητα άσκησης βέτο σε θέματα κοινωνική πολιτική και δεν περίμενε το Brexit και γι' αυτό ήταν και πιο εύκολο για αυτή να πει. Γι' αυτό εννοώ δηλαδή είχα τα φόρμα. Όπου σε αυτή τη χώρα αναπτύχθηκε και ένα δρυμή κατηγορό από το ειδικό σχολείο, ότι είναι το παιδί του ιατρικού μοντέλου, ότι είναι ένας τύπος σχολείου όπου αντιμετωπίζει τα ανάπηρα άτομα αποκλειστικά και μόνο με βάση το βαθμό και το είδος της πλάνης του, και ότι δημιουργεί κοινωνικά νόρυμα, απομονωμένα άτομα, και κάτι το οποίο φάνηκε από πάρα πολλές έρευνες τις οποίες έγιναν σε σχέση με ανάπηρα παιδιά τα οποία φοιτούσαν τα γενικά σχολεία. Παρ' όλα αυτά όμως και αυτές οι χώρες, κυρίως το χώρο με το εγγύηση δεν έχουν λύσει το ζήτημα, αρκεί να πούμε ότι οι ΗΠΑ σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μόλις το 8% των παιδιών με νοητική στέρηση βρίσκονται σε γενικά σχολεία της χώρας, της ΗΠΑ. Βέβαια, οι ΗΠΑ υπάρχουν και από άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα πολλών ταχυτήτων σχολεία, είναι ένα άλλο τεράστιο ζήτημα και την κάθετη αύξηση του μαθητικού πληθυσμού με μαθησιακή δυσκολία, διότι τα σχολεία των ΗΠΑ θέλουν να προσεγγίσουν χορηγούς και έτσι κοιτούν μόνο τους μαθητές οι οποίοι θέλουν να έχουν στόχο την τριτοβάθμια εκπαίδευση και με αποτέλεσμα να περιθωριοποιούν μαθητές οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και είναι στα φτωχά στράματα. Και εδώ συνδέομαι πάλι με αυτά τα οποία είπε ο Κώστας Παπαδόπουλος, ότι στα ειδικά σχολεία καταλήγουν μαθητές, γιατί δεν έχουν καμία νοητική, καμία βλάβη, σωματική νοητική κλπ. Αλλά είναι από οικογένειες που βρίσκονται σε πάρα πολύ χαμηλά στοάματα. Και δεν είναι τυχαίο ότι στη δυτική Αθήνα, στη δυτική Αττική και κυρίως στη Γάμα Αθήνας, έχουμε πάρα πολλά ειδικά γλάσια. Ένα ερώτημα, αυτό δεν το έχουμε δείξει ποτέ. Γιατί, ας πούμε, στο Εγάλο και το Περιστέρι ειδικά σχολεία. Περισσότερο από ό,τι έχουμε τα βόλια του γάστα. Τέλος πάντων, αυτά είναι ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά. Δεν τα διαβασμάτια ακόμα αυτά στο σχολείο μου, αλλά είναι δική μου προβληματισμή. Τώρα με συγχωρείτε στο βιβλίο, αλλά είναι δική μου προβληματισμή. Το ειδικό σχολείο τώρα. Το ειδικό σχολείο κατηγορήθηκε πάρα πολύ από το κοινωνικό μοντέλο. Η Ελλάδα υιοθέτησε το τεχνικό πλαίσιο της συμπερίληψης. Όμως, ίδιο το 2000, με το νόμο 2817, όμως διαβάζοντας πιο προσεκτικά το νόμο, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάτι φοβερή και τρομερή τίτλοι περί συμπερίληψης, η οποία εξαφανίζεται σε κάθε νόμο στα επιμέρους άρθρα. Αντιθέτως βλέπουμε μια ενίσχυση των ειδικών πλαισίων. Και το τελευταίο νόμο στην παρούσα κυβέρνηση, όπου είδαμε ότι ενισχύει ακόμα και για άλλους τύπους ειδικών σχολείων, ναι, μιλάει για... μίλησε στη Βουλή ο κύριος Φίλης για συμπερίληψη και φαίνεται ότι είχε κατανοήσει και τους όρους της συμπερίληψης, ωστόσο το νόμο που ψηφίστηκε είδαμε ενίσχυση των ειδικών πλαισίων. Είναι μια διγλωσία, μια αντίφαση, η οποία φαίνεται ότι δεν έχει χωνευτεί το θεωρητικό και το πρακτικό. Και σε σχέση με το πρακτικό μέρος της υπόθεσης, κάπου λίγο ξεπατικώνουμε πράγματα και όπως γίνει. Για να μην πειραχτούν
και τα όρτα των συντεχνιών, διότι οι ειδικοί, όπως αναφέρει η επαγγελματία του πόλου της αναπηρίας, έχουν εργασία μάχη τη Μαρινά, βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό και την εποχή της κίνησης είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ωστόσο, πολλές συντεχνίες αρνούνται να δουν τη σχέση τους, δηλαδή τη δουλειά τους, όχι με βάση μόνο τα εργασιακά κεκτημένα, αλλά και σχέση με τις ανάγκες των ανάπτυγμα αυτών. Δηλαδή το να συντηρηθεί η φάμπρικα που λέγεται ειδικό σχολείο για να μην χαθούν θέσεις εργασίας, είναι ένα ζήτημα το οποίο οι επαγγελματίες του χώρου, που τόσο κόπτονται για τη φροντίδα των αναπηρωματικών, δεν το συζητούν και όχι πολύ σωστά πάλι υποκείνει ο Παπαδόπουλος. Μετά το σχολείο, όλη αυτή η ευαισθησία των ειδικών τι γίνεται, που όλα τα παιδιά, τα περισσότερα παιδιά με αναπηρία μετά την αποφύτισή τους από τα ειδικά πλαίσια παραμένουν στα σπίτια τους, μήπως είναι μια υποκριτική ευαισθησία. Αυτό το ζήτημα. Να το δούμε. Πέρα στην περίοδο οικονομικής κρίσης, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ευάλωτα. Γιατί μπορεί να πεις σε έναν εργαζόμενο, τι κάνεις εδώ, ας πούμε, γιατί επιμένεις για το ειδικό σχολείο να μην, γιατί φοβάσαι τόσο πολύ. Είναι πάρα πολύ αφόδινο και θα έχουν, βλέπετε, διάφορες στρατηγικές επιβίωσης. Το ειδικό σχολείο, όπως αναφέρω το βιβλίο, υποκύπτει από διάφορα γράμματα, όπως είπε και η Μαριάννα, είναι ένας πρωτοβουλιακός χώρος. Ένας χώρος που καταλήγουν σε αυτό μαθητές οι οποίοι εντός πολλών εισαγωγικών περισσεύουν από το γενικό σχολείο. Και δεν είναι ένα σχολείο το οποίο υπάρχουν μαθητές γιατί το συγκεκριμένο πλαίσιο έχει έναν ιατρικό, αν θέλετε, προσανατολισμό στην κυριότερη περίπτωση ή έχει μια πρόταση ριζοσπαστική για την αναπηρία. Είναι ένας μετακομιακός χώρος μαθητών οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό σε μια διαρκή κατάσταση αναμονής λύσεων. Αυτό το ζήτημα της αναμονής λύσεων συνδέεται και με άλλες εθνογραφίες, ανθρωπολογίες, ανθρωπολογικές, οι οποίες μας δείχνουν ότι σε αυτή τον ελληνικό χώρο κάτι περιμένουμε. Από το έχει ο Θεός μέχρι το κάτι περιμένουμε από το εξωτερικό, από το εσωτερικό, κάτι περιμένουμε. Και σέρνουμε πολλές φορές διάφορες καταστάσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ έντονο στην ειδική εκπαίδευση με την συντήρηση των ειδικών σχολείων όπου δεν ξέρουν πολύ τι να κάνουν, όπως πολλές φορές υπόθηκε, των εισαγωγικών αυτά τα παιδιά. Το άκουσα πολλές φορές αυτό. Αυτά τα παιδιά. Όμως σημαίνει μια ανατροπή. Μια ανατροπή την οποία την είδα, δεν είναι εύκολη, δεν ήταν εύκολη να την δω, την είδα στην πορεία. Οι μαθητές στηρίζουν το σχολείο τους. Είδα εκλεπτισμένους τρόπους στρατηγικής επιβίωσης των μαθητών του ειδικού σχολείου και μαθητές και με νοητική στέρηση, οι οποίοι δεν αποκλείστηκαν από την έρευνα. Στην αρχή είχα κάνει το λάθος να αποκλείσω τους μαθητές με νοητική στέρηση, πιστεύοντας ότι δεν μπορούν να αποφύγουν τίποτα, κάτι το οποίο θα είναι έτσι κρίσιμο. Όμως στην πορεία κατάλαβα ότι ήθελα να μιλήσουν και απλώς εμποδιζόντουσαν. Εμποδιζόντουσαν διότι δεν προαμπλίζονταν εύκολα. Υπήρχαν άλλα στοιχεία τα οποία τους εμπόδιζαν να συμμετέχουν στην έρευνα και εγώ λαθεμένα είχα υποψιαστεί ότι δεν ενδιαφέρονται να πούν την άποψή τους. Ενδιαφερόντουσαν και μάλιστα διαπίστωσα ότι το ήθελα και πολύ και το έκανα και με πολύ πετυχημένο τρόπο. Οι μαθητές λοιπόν στηρίζουν το σχολείο τους και κατάλαβα ότι το στηρίζουν γιατί δεν είχαν καμία άλλη επιλογή. Συνεπώς,
Καταλήγουμε το συμπέρασμα, δεν είναι βέβαια αυτό το επιχείρημα μόνο, αλλά είναι ένα από τα επιχείρηματά μου, τα οποία προκύπτουν από την έρευνα. Ότι το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει το ειδικό σχολείο δεν έχει να κάνει μόνο ότι το τι γίνεται εντός του εκπαιδευτικού κόσμου και του κράτους. Είναι μια απόφαση της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή συλλογικά. Είδα ότι το ειδικό σχολείο, όταν ερχόταν σε επαφή με την κοινωνία, μέσω θεατρικών παραστάσεων και τηλεοπτικών εμφανίσεων των μαθητών, ουσιαστικά έπεσε με τις εικόνες και τις αντιλήψεις που το κοινό του είχε. Και δεν μπορούσε, δεν κατάφερνε να περάσει ένα άλλο μήνυμα, πιο ριζοσπαστικό, ανανοτικό, διαφορετικό, αν θέλετε, παρουσίαση της αναπηρίας. Δηλαδή, σε αντίθεση με τα όσα λένε άλλοι ανθρωπολόγοι της εκπαίδευσης, ότι σε κάθε σχολική μονάδα έχουμε έχει τη δική της δυναμική, τη δική της κουλτούρα, και ότι δεν υπάρχει μια ομοιογενής αντίληψη για το τι είναι σχολική ζωή, αυτό δεν το είδε το ειδικό σχολείο. Αντιθέτως, είναι ένα σχολείο το οποίο βρίσκεται σε ένα μετέχνιο πάντα, προσπαθώντας να προσδιοριστεί ετεροπροσδιοριζόμενο, δηλαδή σε σχέση με το γενικό σχολείο, σε σχέση με την φιλανθρωπική οπτική και τον νύχτο, προσπαθώντας κάθε φορά να κάνει όσα μπορούσε, αλλά δεν κατασκευάζεται η αναπηρία εντός του ειδικού σχολείου. Είναι μια κατάσταση που αιωρείται, είναι μια κατάσταση προκαθορισμένη και απέναντι σε αυτό το ειδικό σχολείο δεν μπορεί να, είναι πολύ συμπαγές αλλά αυτό, δεν μπορεί να δημιουργήσει ρογμές. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι γιατί όχι ειδικά σχολεία και ναι γενικό σχολείο, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Νομίζω όμως, και με αυτό να τελειώσω, θα σας κουράσω άλλο, ότι όσοι πείτε στον κόπο να διαβάσετε αυτό το βιβλίο, νομίζω ότι θα ενισχυθεί η άποψή σας ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να είμαστε όλοι μαζί. Θα ενισχυθεί η άποψή σας γιατί συμβαίνει αυτή η περιπαράκωση και ότι δεν πρέπει να συμβαίνει. Θα χαρείτε πολύ περισσότερο όταν θα δείτε κάποιον μαθητή να ανεβεί σε ένα γενικό σχολείο και θα καταλάβετε κάτι το οποίο δεν ήταν εύκολο για μένα να το δω, είναι όμως πολύ έτσι εύκολο να το πω τώρα και να μπορεί να φαίνεται και ένα απλοϊκό συμπέρασμα, αλλά σε την βιβλία ότι έκανε πολύ μεγάλο κόπο για να το απομονώσω, ότι οι ενσυναισθητικές διαδικασίες που είναι αυτές της διδασκαλίας και της φροντίδας είναι δύο διαδικασίες οι οποίες δεν είναι συμπληρωματικές το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι απέναντι. Δηλαδή, αρκετοί, οι περισσότεροι συνάδελφοι, που δεν υπάρχουν λάθος εξαίρεσης, μιλάω τώρα για το κλίμα, για την ατμόσφαιρα, δεν μπορούν να αντιληφθούν τον εαυτό τους ως, μάλλον αντιλαμβάνουν κυρίως τον εαυτό τους ως φορέα γνώσης και μετάδοση γνώσης, δηλαδή, και όχι ως φορέα φροντίδας. Ενώ τα σχολεία είναι γνωστό πια και το έργο δηλαδή, της κρίσης είναι πάρα πολύ γνωστό, ότι δεν είναι μόνο τρόποι παραγωγής και αναπαραγωγής της γνώσης, αλλά κυρίως τρόποι κοινωνικότητας και φροντίδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά ήθελα να πω. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Μάλλον έχω πολλά, αλλά δεν έχω τελείωση. Άρα, σήμερα.